Το σχέδιο νόμου, όπως καταθέτει και προσφύγει στη Βουλή, περιλαμβάνει διατάξει με εξαιρετικά αρνητικά επιτοπλίστων. Αν ψηφιστούν, θα επιφέρουν ισχυρότατα πλήγματα στην προστασία και το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων, στη συλλογική αυτονομία και στη συνδικαλιστική δράση. Περισσότερες ώρες δουλειάς, συγκριτικά με το στάδιο της διαβούλευσης, είναι κυρίως παραμετρικού χαρακτήρα. Δεν μεταβάλλει ουσιαστικά ούτε το πρόσημο, ούτε το περιεχόμενο των αντεργατικών και αντισυνδικαλιστικών διατάξεων. Η αντίληψη της ισότιμης αντιμετώπισης εργοδότης και εργαζόμενης κυριαρχεί, υπονομεύοντας ένα σύνολο προστατευτικών προβλέψεων του εργατικού δικαίου. Όλοι όμως γνωρίζουμε πως η εργασιακή σχέση είναι μια σχέση εξορισμού άνηση και τον εργαζόμενο να είναι αδύναμος πόλος. Όλοι επίσης γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο άδικο από την ίση μεταχείριση των άνθρωπων. Η ατομική συμφωνία για την διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε και το νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές, μην το ξεχνάμε αυτό. 92 χρόνια θυσμός.